Μαθηματικά 5ης Δημοτικού, επαναληπτικό νούμερο 6, τετράδιο εργασιών. Θα λύσουμε τις ασκήσεις του επαναληπτικού των κεφαλαίων 36 με 35. Σε προηγούμενο μάθημα είδαμε τις ασκήσεις του βιβλίου του μαθητή. Άσκηση πρώτη, να συμπληρώσει τα κενά ώστε να ισχύουν οι παρακάτω ισότητες και ανισότητες. Μιλήσαμε για τις ισότητες και τις ανισότητες στα κεφάλαια αυτά. Τώρα θα λύνουμε ασκήσεις για να εμπεδώσουμε τις γνώσεις μας. Α. 5 συν πόσο, τι μπορούμε να βάλουμε εδώ στο κουτάκι έτσι ώστε να ισχύει η ανισότητα μικρότερο από το 10-3. Υπενθυμίζουμε ότι τις ισότητες και τις ανισότητες τις διαβάζουμε πάντα από τα αριστερά προς τα δεξιά. Και όταν συναντήσουμε μητούλα διαβάζουμε μικρότερο, όταν συναντήσουμε άνοιγμα όπως εδώ κάτω διαβάζουμε μεγαλύτερο. Αλλά πάντα η ανάγνωσή μας γίνεται από τα αριστερά προς τα δεξιά. Παραδείγματος χάρη θα διαβάσουμε 4 μικρότερο, εδώ η μητούλα, από το 8. Δεν θα πούμε 8 μεγαλύτερο από το 4, διαβάζοντας εδώ το άνοιγμα. Αν και είναι σωστό ότι 8 είναι μεγαλύτερο από το 4, εμείς διαβάζουμε πάντα από τα αριστερά προς τα δεξιά. 8 είναι μικρότερο, μητούλα, από το 9. Δεν θα πούμε ποτέ 9 μεγαλύτερο από το 8. Διαβάζουμε λοιπόν από τα αριστερά προς τα δεξιά 6 μεγαλύτερο, γιατί συναντάμε άνοιγμα, από το 3 και 6 μεγαλύτερο από το 1, επειδή πάλι συναντήσαμε το άνοιγμα. Στην περίπτωση που συναντήσουμε μητούλα, καθώς διαβάζουμε από τα αριστερά προς τα δεξιά, διαβάζουμε μικρότερο. Αυτό θα ήθελα να το θυμίσω γιατί είναι σημαντικό. Τώρα, να λύσουμε τις ασκήσεις. Τη Α. Θα λύσουμε πρώτα 7 βγάζω 3, κάνει 7. 10 βγάζω 3 μας κάνει 7. Και τώρα θα δούμε ότι για να ισχύει η ανισότητα αυτή, το 5 θα πρέπει να είναι ή το 0 ή το 1. Ας βάλουμε εδώ το 0, 5 συν 0, μικρότερο από το 7. Και επειδή έχουμε διπλή επιλογή, γράφουμε εδώ πέρα κάτω α, 0 ή 1. Β, 2 και 3 συν 4 πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το κουτάκι συν 7. Λύνουμε το μέρος αριστερά της ανισότητας, ξεκινάμε πάντα μέσα από την παρέθεση. 3 και 4, 7 και 2, 9. Και πάλι εδώ πέρα υπάρχει διπλή επιλογή, μπορεί να βάλουμε 1, 9 μεγαλύτερο από το 8, θα μπορούσαμε να βάλουμε και 0. Το τρίτο είναι εύκολο, 3 επί 30 μας κάνει 90. Δέλτα 5, 6, 30. Οπότε εδώ για να ισχύει η ισότητα θα πούμε 18 συν 12 μας κάνει 30. Και πάμε στο ε, θα λύσουμε δεξιά, 20 μείον 5 μας κάνει 15. Και για να ισχύει η ισότητα 7 και 8, 15. 6, 2, 9, 18. Και τώρα 5 και ποιος αριθμός προστίθεται στο 5 ώστε να ισχύει η ισότητα, το άθροισμα να είναι μικρότερο, γιατί συναντάμε εδώ μητούλα καθώς διαβάζουμε από τα αριστερά προς τα δεξιά, να είναι μικρότερο από το 18. Μπορεί να βάλουμε πολλές επιλογές, ας βάλουμε 2, 5 και 2 μας κάνει 7, το οποίο είναι μικρότερο από το 18. Βέβαια έχουμε επιλογές από το 0 έως το 12 και το γράφουμε από εδώ κάτω. Γιατί 12 και 5 μας κάνει 17, το οποίο είναι μικρότερο από το 18. Ζ, 7 και 4, 11 και 5, 16 από τη μια μεριά, 5 και 4, 9, και για να φτάσουμε στο 16 θέλουμε 7.
Ισχύει η προσεδεριστική ιδιότητα, μπορώ να προσθέσω το 5 με το 4 και μετά ό,τι βρω με το 7. Και συνεχίζουμε με το ήττα, 60 δια 5 μας κάνει 12, οπότε 2 ή 6 μας κάνει 12 και λύσαμε την άσκηση 1. Πρώτο πρόβλημα, τα παιδιά φτιάχνουν με δοντογλυφίδες και πλαστερίνη εξάγωνα και τα τοποθετούν στη σειρά, έτσι ώστε να εφάπτονται. Πρώτο εξάγωνο, δεύτερο, τρίτο εξάγωνο. Α, να συμπληρώσει το παρακάτω πίνακα και μετά να βρει τον κανόνα του μοτίβου. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα ένα μοτίβο, επειδή υπάρχει μια σταθερή σχέση ανάμεσα σε αυτά τα εξάγωνα, καθώς εξελίσσεται το μοτίβο, η ακολουθία. Πόσο δογλυφίδες θα χρειαστούν για να, φτιάξουν 5 εξάγωνα, πρέπει να το συμπληρώσουμε εδώ κάτω στον πίνακα. Πρώτο εξάγωνο λοιπόν 6, ενώ το δεύτερο εξάγωνο, αν παρατηρήσουμε, είναι 6 οδοντογλυφίδες και συν 5, γιατί η μία οδοντογλυφίδα είναι για την πλευρά η οποία, στην οποία εφάπτονται. Οπότε 6 συν 5 στα 2 εξάγωνα, στα 3 εξάγωνα υπάρχουν 6 που είναι το αρχικό εξάγωνο και 2 φορές το 5, 6 συν 2 επί 5, ενώ στα 4 εξάγωνα έχουμε 6 συν το αρχικό και τα άλλα 3 είναι 3 επί 5, 3, 5, 15 και 6, 21, 2 επί 5, 10 και 6, 16 για τα 3 και στα 5 εξάγωνα 6 το πρώτο συν τα υπόλοιπα 4, 4 επί 5, 4 επί 5, 20 και 6, 26. Αν γράψουμε από εδώ κάτω τα αποτελέσματα, θα δούμε πρώτο εξάγωνο 6, δεύτερο εξάγωνο 6 και 5, 11, τρίτο εξάγωνο 16, 21 και 26. Αν παρατηρήσουμε καλά αυτή την ακολουθία των αριθμών, 6, 11, 16, 21 και 26, ανακαλύπτουμε τον κανόνα, ανακαλύπτουμε τη σταθερή σχέση που είναι κάθε φορά προσθέτουμε και 5. Β. Πόσο οδοντογλυφίδες θα χρειαστούν για να φτιάξουμε 10 εξάγωνα στη σειρά. Θα χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο τύπο, δηλαδή θα πούμε 6 συν το πρώτο, 9 επί 5 για τα υπόλοιπα 9, ίσον 5, 9, 45 και 6, 51 οδοντογλυφίδες. Δεύτερο πρόβλημα. Ο Νίκος κάνει συλλογή γραμματοσύμων. Έχει στη συλλογή του 95 γραμματόσημα. Για να μεγαλώσει η συλλογή του αγοράζει κάθε εβδομάδα 16 γραμματόσημα. Σε πόσες εβδομάδες θα έχει στη συλλογή του 191 γραμματόσημα? Σταματάς το βίντεο και το σκέπτεσαι. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Θα κάνουμε καταρχήν μία αφαίρεση, 191 μείον 95, για να βρούμε πόσα γραμματόσημα θα πρέπει να αγοράσει από εδώ και πέρα. Άρα λοιπόν 191 μείον 95 θα πρέπει να αγοράσει 96 γραμματόσημα. 96 γραμματόσημα. Και τώρα τα 96 γραμματόσημα θα τα διαιρέσουμε με το 16 που αγοράζει κάθε εβδομάδα για να δούμε πόσες εβδομάδες θα χρειαστεί. Οπότε 96 δια 16, 96 δια 16 μας κάνει 6. Θα χρειαστεί ακόμα 6 εβδομάδες. Τρίτο πρόβλημα. Βλέπουμε ένα χάρτη και συζητάμε στην τάξη τι δείχνει ο παραπάνω χάρτης. Έχει κάποιες πόλεις και έχει σημειωμένη τη διαφορά ώρας ανάμεσα στις πόλεις αυτές. Ξέρουμε ότι η ώρα είναι διαφορετική από χώρα σε χώρα.
Ο χάρτης λοιπόν δείχνει τις 24 ζώνες ώρας που είναι χωρισμένη η γη. Βλέπουμε εδώ πέρα 12 προς τα δεξιά και 12 προς τα αριστερά. 12 ζώνες ώρας που είναι χωρισμένη η γη, επειδή η γη ανατέλει και δει διαφορετικές ώρες σε κάθε περιοχή και έτσι δεν θα μπορούσαμε να έχουμε την ίδια ώρα ανατολής και δύσης. Έτσι έχουμε φτιάξει διαφορετικές ζώνες ώρας. Βλέπουμε σε κάποιο σημείο το 0 που είναι εδώ, ξεκινάει στο αστεροσκοπείο Greenwich στο Λονδίνο, το οποίο έχει επιλεχθεί ως το σημείο 0. 0 λοιπόν είναι εδώ στο το Λονδίνο, το αστεροσκοπείο Greenwich, και προς, τα προς ανατολικά έχουμε συν 2 ώρες, 4 ώρες, 6. Το Τόκιο πάει 10 ώρες μπροστά, γιατί έχει ανατείλει 10 ώρες πιο νωρίς. Και αντίστοιχα μείον 3 ώρες περίπου το Ρίο Ντε Τζανέιρο, επειδή η ανατολή αργεί να γίνει και γίνεται μετά το Λονδίνο. Έτσι λοιπόν έχουμε χωρίσει την γη σε 12 ζώνες, σε 24 ζώνες ώρας. Ξέρουμε ότι στην ανατολή όταν είναι πρωί έχει ανατείλει το ημέρα, δεν έχει ανατείλει ακόμα στην Αθήνα, και όταν ανατέλει στην Αθήνα, στο Τόκιο έχουν περάσει 10 ώρες, είναι περίπου απόγευμα. Αυτό μας δείχνει λοιπόν ο χάρτης και βλέπουμε συν και πλην θετικούς και αρνητικούς αριθμούς. Β. Να παρατηρήσει το χάρτη και να συμπληρώσει το διπλανό πίνακα τη διαφορά που έχει η Αθήνα με ορισμένες πόλεις στη γη, όπως το Πεκίνο, τη Μαδρίτη, το Ρίο Ντε Τζανέιρο. Παρατηρούμε καλά το χάρτη και συμπληρώνουμε τη διαφορά της ώρας. Πεκίνο με Αθήνα έχει συν 6 ώρες διαφορά, επειδή βρίσκεται στο σημείο συν 2 η Αθήνα και συν 8 το Πεκίνο. Από το 2 στο 6 είναι, από το 2 στο 8 είναι 6 ώρες. Μαδρίτη, μείον 2 ώρες είναι η διαφορά μας, επειδή βρισκόμαστε στο συν 2 και η Μαδρίτη βρίσκεται στο 0, οπότε η Μαδρίτη πάει 2 ώρες πίσω, η διαφορά είναι μείον 2. Ρίο Ντε Τζανέιρο, μείον 5. Βρισκόμαστε εμείς η Αθήνα στο συν 2, το Ρίο Ντε Τζανέιρο βρίσκεται στο μείον 3, και από το συν 2 να πάμε στο μείον 3 θα πρέπει να πάμε προς τα πίσω 5 αριθμούς, οπότε η διαφορά μας είναι μείον 5. Εδώ βλέπουμε τη χρήση των αρνητικών αριθμών. Αν στην Αθήνα είναι 3 μετά μεσηβρίας, τι ώρα είναι στο Πεκίνο, στη Μαδρίτη και στο Ρίο Ντε Τζανέιρο με βάση τη διαφορά ώρας που υπολογίσαμε παραπάνω? 9 μετά μεσηβρίας, γιατί προσθέτουμε 3 και 6, 9. 1 μετά μεσηβρίας, από τις 3 αφαιρούμε μείον 2 που είναι η διαφορά μας 1. Και 10 προ μεσηβρίας, θα πάμε 5 ώρες πίσω, από τις 3 μείον 5 ώρες θα είναι, από τις 3 μετά μεσηβρίας θα είναι 10 προ μεσηβρίας. Παρατηρώντας το χάρτη να συμπληρώσεις τον πίνακα τους αριθμούς που δείχνουν τη διαφορά ώρας που έχει η Αθήνα με τις παρακάτω πόλεις. Τόκιο, Λονδίνο, διαφοράς ώρας. Να σχεδιάσεις την ώρα στα ρολόγια του Τόκιο και του Λονδίνου με βάση την ώρα που δείχνει το ρολόι στην Αθήνα. Τόκιο συν 7, συν 2 βρισκόμαστε εμείς, συν 9 βρίσκεται το Τόκιο. Ξημερώνει πιο νωρίς το Τόκιο, είναι στην Ανατολή. Οπότε η διαφορά από το συν 2 με το συν 9 είναι συν 7, και μείον 2 με το Λονδίνο, αφού το Λονδίνο είναι το 0, βρίσκεται στο σημείο 0 και εμείς είμαστε στο συν 2. Από το συν 2 να πάμε στο μείον 2, από το συν 2 να πάμε στο 0 θα πρέπει να προσθέσουμε το μείον 2. Και εδώ θα πρέπει τώρα να σχεδιάσουμε την ώρα. Βλέπουμε στην Αθήνα η ώρα είναι 10, οπότε στο Τόκιο συν 7 θα πρέπει να είναι 5, ο μικρός δείχνει στο 5 και ο μεγάλος στο 12,
και στο Λονδίνο, το οποίο που είναι 2 ώρες νωρίτερα, θα πρέπει να είναι 8 η ώρα, οπότε ο μικρός δείκτης είναι στο 8 και ο μεγάλος στο 12.